τη θάλασσα, κάθε φορά που έβγαζε το κεφάλι του πάνω, ώσπου να του δώσει νότο μαντήλι να σωθεί, η έγνοια του ήταν ότι θα χαθώ εδώ και δεν θα ξέρει κανένας τι έγινα. Και από τότε, κάθε φορά που γίνεται αναφορά στην εστεροφημία των ανθρώπων, έρχεται στο μυαλό μου αυτή η σκηνή ενός Οδυσσέα, ο οποίος η έγνοια του δεν ήταν θα σωθώ ή δεν θα σωθώ, θα σωθώ ή δεν θα σωθώ, αλλά τι θα γίνει με την εστεροφημία μου που δεν θα ξέρει κανένας αυτό που μου συνέβη. Και στην περίπτωση αυτή λέω ότι ακριβώς η αξία ενός ανθρώπου φαίνεται ύστερα από την εκδημία του, από την συναφορά που κάνουν αυτοί που τον γνώρισαν. Αυτό μένει. Ναι. Και τώρα στα επώδυνα τρέχοντα. Ναι. Είχαμε να ξεκινήσουμε από την επιστολή Αναστασιάδη προς τον Γενικό Γραμματέα. Μία επιστολή η οποία προτείνει ένα μικρότερο σε έκταση κοινό ανακοινωθέν με βασικές αρχές και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είμαστε στο γνωστό δρόμο των υποχωρήσεων. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης έθεσε μόνος του, αντιλαμβανόμενος ή τουλάχιστον έτσι νομίσαμε οι περισσότεροι, την βαρύτητα που έχει το θέμα κυριαρχία στη λύση του Κυπριακού. Και ακριβώς επειδή αυτήν την κυριαρχία παλεύει η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια να έχει στο χέρι, ούτως ώστε σε μια μελλοντική απόσχηση να πει παίρνω την κυριαρχία μου και φεύγω. Αυτός ήταν ο στόχος, αυτό ήταν το σχέδιο ΑΝΑΝ. Αυτή ήταν η διαδικασία στο ανακοινωθέν που επικαλείται ατυχώς το ΑΚΕΛ των δύο συνιστών των κρατών. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από του να μετασχηματιστεί η ονομασία μιας πολιτείας, να γίνει Ενωμένη Δημοκρατία της Κύπρου, από το να γίνει με συνίδρυση δύο συνιστών των κρατών. Θα πρέπει όλα να ξαναγίνουν από την αρχή, να ξαναγίνει η αίτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιθανότατα να μην γίνει αποδεκτή, να ξαναγίνει αίτηση για τα Ηνωμένα Έθνη για να γίνεις μέλος. Αυτό που επιδιώκει η Τουρκία είναι τούτον ολοκάθαρα. Το συνειδητοποίησε ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ήθελε να τοποθετηθεί το θέμα κυριαρχία σαν κόκκινη γραμμή σε έναν ανακοινωθέν. Αν το συνειδητοποίησε, γιατί τώρα είπα να χωρεί βήμα-βήμα και θα φτάσουμε στο σημείο περίπου σας παρακαλούμε κύριε Ρόγλου, ελάτε να συνομιλήσουμε. Ήδη υπάρχουν εκφρασμένες απόψεις τέτοιου είδους σε καθημερινό επίπεδο, όχι μόνο από το ΑΚΕΛ και από το ίδιο το κόμμα που προέρχεται ο πρόεδρος. Ναι. Δηλαδή περίπου ότι αρνούμαστε να συνομιλήσουμε πάλι εμείς, ότι η πλευρά η ελληνοκυπριακή αρνείται να συνομιλήσει ή θα πρέπει να συνομιλήσει με κάθε θυσία και κάθε παρακάλιο προς την πλευρά της Τουρκίας. Αυτό φυσικά είναι γιατί μονίμως το Κυπριακό τοποθετείται έξω από την πραγματική του βάση. Αν εμείς λέγαμε, έστειλε επιστολή στον Γενικό Γραμματέα, του υπενθυμίζουμε πως ξεκινά αυτή η πρωτοβουλία του. Η εντολή που έλαβε ο Γενικός Γραμματέας και η πρωτοβουλία ήταν σαφής. Να ενεργήσει για τερματισμό της αποσχιστικής ενέργειας του Νεκτάρ. Από εκεί ξεκινά αυτή η πρωτοβουλία και από αυτήν την πρωτοβουλία έχει ρόλο ο Γενικός Γραμματέας του ΗΕ. Το γεγονός όμως ότι μέσα στην επιστολή Αναστασιάδη γίνεται αναφορά ότι το μικρό αυτό ανακοινωθέν, και ήθελα να σας ρωτήσω αν το μικρό αυτό ανακοινωθέν θα εξυπηρετήσει τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί από τον κύριο Αναστασιάδη. Λέει στην επιστολή του να γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στις συμφωνίες υψηλού επίπεδου. Ναι, ακόμη. Έπεσαν χρονικά με την αποσχιστική ενέργεια. Έπεσαν περιφερειακές δυνάμεις. Έγινε ανατροπή γεωπολιτικών δεδομένων στην περιοχή. Βλέπουμε την αναταραχή που υπάρχει στην Τουρκία. Εμείς μένουμε στις δεκαετίες 70, 80, 90. Ούτε ότι υπάρχει κάποια αλλαγή. Ακόμη και δυσμενής κατάσταση που υπάρχει στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, η οικονομική χρεοκοπία, θα έπρεπε να αναστέλει τούτου του είδους τους μονολόγους. Παρακολούθησες τι έγινε στο Εθνικό Συμβούλιο. Ναι.
Είπε ο καθένας τον μονόλογο του που λέει εδώ και χρόνια. Υποτίθεται σε μια συνεδρία. Λες τα επιχειρήματά σου. Λέω τα επιχειρήματά μου και γίνεται μια σύνθεση των απόψεων. Δεν απαγγέλει ο καθένας τον μονόλογο του. Τότε προς τι η συνεδρία. Δηλαδή πριν να εξέλθουν οι κομματικοί αρχηγοί, όσοι παρακολουθούν την καθημερινότητα και την επικαιρότητα, δεν ήξεραν τι θα πει ο καθένας. Αυτό δεν γίνεται για χρόνια. Ναι. Άρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα οποιασδήποτε σύσκεψη και συνεδρία για να ληφθούν αποφάσεις. Υποτίθεται. Και δεν ληφθήσαν. Θέματα και δεν ληφθήσαν αποφάσεις. Δεν μπορούσαν να ληφθούν. Ναι. Από τη στιγμή που ο καθένας προσέρχεται με προηλημένη σκέψη και δεσμευμένη σκέψη, πώς μπορεί να γίνει να πάρουν απόφαση για ένα συγκεκριμένο θέμα. Θα συζητούσαν, είπαν, την κατάσταση που υπάρχει στην Τουρκία. Τίποτε. Θα συζητούσαν, είπαν, το θέμα του ούτω καλούμενου περιουσιακού σε εισαγωγικά που έχει μετατραπεί πλέον σε μια κατάσταση που όχι απλώς κλονίστηκε η ιδιοκτησία στα κατεχόμενα, αλλά θα έχει και το επόμενο βήμα να λέει η Τουρκία ότι αυτό που έλειπε στο ψευδοκράτος ήταν το έδαφος. Έχει και το έδαφος τώρα. Θα το λέει και αυτό. Ναι. Και ακριβώς η ιστορία του ούτω καλούμενου περιουσιακού δεν ξεκίνησε τώρα. Ούτε έγιναν 5.500 ξαφνικά οι αιτήσεις των Ελληνοκυπρίων στην ούτω καλούμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων. Γρίστο εν παρόδο ότι η Επιτροπή, ακόμη και με την γνωστή απόφαση του ΕΔΑΔ, ήταν για αποζημιώσεις της χρήσης. Όχι για να παίρνει τους τίτλους και υπογράφουν τα τουρκικά χωρίς να καταλαβαίνουν τι υπογράφουν και μεταβιβάζεται η περιουσία αυτή στην Τουρκία και από την Τουρκία στο ψευδοκράτος. Λοιπόν, είναι σημαντική αυτή η παράμετρος που θέτεται σε σχέση με το περιουσιακό και με τις προσφυγές στην λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων. Δεν είναι αποζημίωση για απώλεια χρήσης. Ναι. Εκεί. Ναι. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αλλά είναι αγορά έναντι πινακίου φακής. Δεν έλεγε αυτό το πράγμα η απόφαση. Έστω εκείνη η απόφαση, η πολιτική αντιδικαιϊκή του ΕΔΑΔ, δεν έλεγε αυτό το πράγμα. Έλεγε ότι μιλούμε για την αποζημίωση για την χρήση της περιουσίας. Όχι για την υπαγωγή των τίτλων του ιδιοκτήτη στο ψευδοκράτος. Όλα όμως ξεκινούν από εκείνον το σήκωμα της Μπάρας τον Απρίλιο του 2003, Πέτρα. Εάν τότε ήταν σαφής η θέση της δημοκρατίας, είτε δια της εισαγγελίας, είτε δια της κυβέρνησης, ότι η μετάβαση με τους όρους του Ντεχτάς παραβιάζει τα ίδια τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και το ίδιο το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε πρόκειτο περί αντιποίησης αρχής. Δεν θα φτάναμε στην αντιποίηση αρχής δικαστικής από μια επιτροπή να εμφανίζεται ως δικαστήριο. Ναι. Και όπως ο πρώτος που μετέβη στα κατεχόμενα δεν συνειδητοποίησε ότι παραβίαζε τα δικαιώματα των υπολείπων, έτσι και ο πρώτος που προσέφυγε στην επιτροπή δεν αντιλαμβανόταν ότι παραβίαζε τα δικαιώματα των υπολείπων προσφύγων. Και όταν το δικαίωμα το δικό σου παραβιάζει δικαίωμα πολλών, θα πρέπει να ανακόπτεται από την πολιτεία. Και δεν έγινε. Ναι. Διότι είχαμε μία ασυδοσία στον τρόπο με τον οποίο γίνονταν αυτές οι προσφυγές. Και ακριβώς και το ΕΔΑΔ κάποια στιγμή μας είπε φτάνει. Όχι. Αυτή είναι η λαθεμένη θέση που θέλουν να πουν όσοι θέλουν να δικαιολογήσουν το μετέπειτα απόφαση του ΕΔΑΔ. Δεν ήταν η απόφαση του ΕΔΑΔ αποτέλεσμα των πολλών προσφυγών Ελληνοκυπρίων για την περιουσία τους. Του ΕΔΑΔ η απόφαση στηρίχθηκε ακριβώς στις παρεμβάσεις του Ντάουνερ για να διευκολυνθεί η διαδικασία των συνομιλιών. Ναι. Και να το πω, μα όλη αυτή η κολυσιεργία αυτών των χρόνων που έγινε από εκείνες τις πλευρές που είχαν τον τρόπο να την ανακόψουν έγινε ακριβώς γιατί υπηρετεί τους στόχους της για τη Διζωνική. Αυτοί που ξελαρεγγίζονται για τη Διζωνική δεν εξυπηρετούνται με αυτή τη διαδικασία. Γιατί ποιο ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν πώς θα αποκτήσει έδαφος για να έχει ζώνη το συνιστόν κρατήδιο. Και με αυτόν τον τρόπο αποκτά και έδαφος. Αυτό που έλειπε δηλαδή. Ναι. Λέει ότι έχει τη διοίκηση και λείπει έδαφος. Άρα ούτε είναι τυχαίο ότι παίρνει
τμήματα συγκεκριμένα της Κερίνιας ως, τα προωθεί η λεγόμενη Επιτροπή και τα χρησιμοποιεί και ως κράχτες. Καμιά φορά δίνει και περισσότερα λεφτά σε αυτά τα τεμάχια που είναι συνεχόμενα στην Κερίνια. Άρα είναι προδιαγεγραμμένο το τέλος για το περιουσιακό όλα το κύριε Σέρτη. Λέω όχι, γιατί ακόμη και αυτή τη στιγμή μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να κηρύξει παράνομες όλες τις πράξεις που έγιναν με αυτή τη διαδικασία. Δεν πέρασαν από το χτιματολόγιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι άκυρες. Τόσον απλό. Ναι. Με μια νομοθέτηση τέτοια. Από τη στιγμή που μια πράξη ιδιωτική μεταξύ δύο πολιτών και στις περιοχές τις ελεύθερες αυτή τη στιγμή, αν δεν περάσει δια του χτιματολογίου, δεν μπορεί να επισφραγιστεί ως νόμιμη, γιατί να ισχύει τούτον για πράξεις που γίνονται από μια ψευδοεπιτροπή. Και έλεγε ακόμη η απόφαση του ΔΑΔ ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να προσφύγουν σε αυτήν την επιτροπή. Και πολύ απλό. 48% αριθμημένοι των Ελληνοκυπρίων δεν μετέβησαν ποτέ στα κατεχόμενα. Και όσοι μετέβησαν, μετέβησαν μία φορά και δεν ξαναπήγαν. Είναι καμιά 200-300 οι πηγαίνουν ερχόμενοι χρήστες του οδοφράγματος. Οι υπόλοιποι που δεν παίρνουν το οδόφραγμα, πώς θα προσφύγουν στην Επιτροπή. Ούτε και αυτό λέχθηκε τότε στην απόφαση του ΕΔΑΔ. Δεν κινήθηκε καμιά διαδικασία από την Κυπριακή Δημοκρατία για ανατροπή μιας απόφασης. Έστω καταγγελία στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Να βρεθεί από πού ως πού μια απόφαση ανεμίγνυε πολιτική στη μέση. Διότι σαφώς έλεγε η απόφαση του ΕΔΑΔ ότι το κάνει για πολιτικούς λόγους. Και ήταν και καλόπιστα, θα έλεγα, αν ήσουν δικαστής του ΕΔΑΔ και σου έλεγαν ότι με την απόφαση αυτή θα εξυπηρετηθεί το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου και η λύση της Κύπρου, όπως αποδεδειγμένα έκαμε τον Ντάουνερ με τον Πάσκο που παρενέβησαν στα έδρανα του ΕΔΑΔ, δεν θα ήταν μια απόφαση τέτοια να ενισχύσεις την επίλυση ενός προβλήματος που κράτα δεκαετίες? Ναι. Τώρα γίνεται και μια μεγάλη συζήτηση, κύριε Σέρτη, για το με ποιο τρόπο, καταρχήν για το γεγονός ότι η πολιτεία στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων έναντι των προσφύγων αφενός και αφετέρου, τώρα θα πρέπει, λένε, να ληφθούν κάποια μέτρα τα οποία να υποβοηθούν και να στηρίζουν τον προσφυγικό κόσμο. Τώρα που είμαστε σε κατάσταση χρεοκοπίας και λέει ότι δεν έχει ούτε ένα ευρώ το κρατικό ταμείο, πώς θα το κάνει αυτό? Αυτό μπορούσε να γίνει την περίοδο των Παχιών Αγελάδων. Τότε όμως δεν έγινε. Πρόσεξε, Πέτρα, ούτε καν χρησιμοποιήθηκε το περιουσιακό στοιχείο των προσφύγων ως εγγυητική για λήψη δανείου. Δηλαδή, δόθηκαν κίνητρα στα πρώτα χρόνια με κάποια επιδότηση σπιτιών. Είτε είχες σπίτι εσύ στα κατεχόμενα, είτε δεν είχες, ίσως την ίδια μοίρα με κάποιον που είχε. Τίποτε δεν ακολουθήθηκε με σωστές διαδικασίες στην όλη προσπάθεια. Αν όλα αυτά τα χρόνια έναν ποσό, την περίοδο των Παχιών Αγελάδων, έναν ποσό αποτελούσε ταμείο ενίσχυσης του προσφυγικού κόσμου, δεν θα περιερχόταν σε αυτήν την ένδια. Και είναι παράδοξο το γεγονός ότι ενώ πέρασε όλη εκείνη τη διαδικασία της ανέχειας της οικονομικής η πρώτη γενιά των προσφύγων, η απόμακρη σήμερα οι περισσότεροι από αυτούς που προσφεύγουν στην Επιτροπή, είναι αυτοί οι οποίοι περιήλθαν η περιουσία κοντά τους ύστερα από δεύτερη γενιά και μάλιστα χωρίς καν πολλοί από αυτούς να ήταν πρόσφυγες. Απλώς επειδή παντρεύτηκαν ή νυφεύτηκαν κάποιον πρόσφυγα, ένας από τους δύο, δεν είχε καμία σύνδεση με αυτήν τη γη, ποτέ δεν την καλλιέργησε και με περισσήν ευκολία μπορεί να το κάνει. Χωρίς να ισχυρίζομαι ότι κάποιοι που προσέφυγαν στην Επιτροπή δεν το έκαναν γιατί είχαν όντως οικονομική ανέχεια πιεστική, αλλά δεν τους εξηγήθηκε ότι αυτή η πράξη τους στερεί το δικαίωμα σε όλους τους συμπολίτες τους που δεν έχουν προσφύγει. Είπατε πριν ότι θα μπορούσε να συσταθεί ένας φορέας χρόνια πριν, ένα ταμείο περίπου.
εκεί να μαζεύονται χρήματα ή και ενδεχομένως εκεί να έμπαιναν και ως υποθήκη ακίνητα. Βεβαίως ήταν ο φορέας ισότιμης κατανομής βαρών. Και εκείνος ήθελε δύο εγγυητές δημοσίους υπαλλήλους και τέτοια που σου έλεγε περίπου ότι δεν αναγνωρίζει επισήμως το περιουσιακό σου στοιχείο. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία των προσφύγων από τα πρώτα χρόνια έμπαιναν με ανάλογη εγγύηση του κράτους στις τράπεζες, θα καταλήγαμε ποτέ εδώ? Πρώτα απ' όλα, οι τράπεζες δεν θα μπορούσαν να κάνουν όλες αυτές τις άλλες δουλειές που έκαναν. Θα εργάζονταν για επίλυση προβλημάτων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι για τον πλουτισμό και την επέκταση. Ναι. Αν γινόταν έτσι. Που την πληρώσαμε και την πληρώνουμε ακριβά την επέκταση των τραπεζών. Ώστε να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει δισεκατομμύριο. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει πολύ τι σημαίνει δισεκατομμύριο. Αφού πριν μερικούς μήνες δεν ξέραμε και πώς ήταν τα μηδενικά του δισεκατομμυρίου. Όταν μπορεί να γίνεται ανάστατη η κυπριακή κοινωνία, γιατί δεν μπορούν να βρεθούν 10 ή 12 εκατομμύρια, ή διότι 10 ή 12 εκατομμύρια πρέπει να οικονομηθούν για τα κόμιστρα των μαθητών, και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και μπήκε και η Βουλή. Λες και δεν ήξερε η Βουλή από το Δεκέμβρη του 2012 ότι αυτό θα ίσχυε την 1η του 2014, όχι του 2013, ναι. Του 2012. Τον Δεκέμβρη γνώριζαν ότι θα ισχύσει αυτή η διαδικασία και τώρα τρέχουν ξανά. Λαϊκισμός έχει τίτλο εφημερίδα σήμερα ότι οι μαθητές δίνουν μαθήματα ρίχνοντας πέτρες στα λεωφορεία. Ναι. Έτσι μάθαμε εμείς τους μαθητές μας. Μάθαμε τους μαθητές μας να ρίχνουν πέτρες σε απελευθερωτικό αγώνα εναντίον της απεικιοκρατίας. Όχι να ρίχνουν πέτρες στα λεωφορεία, λες και βγήκαν από το γήπεδο. Κύριος τίτλος εφημερίδα σήμερα. Ναι, λέει ναι. Δίνουν μαθήματα, λέει, οι μαθητές. Μαθήματα από μαθητές. Μαθήματα τι, χουλικανισμού? Αυτή είναι αυτά τα μαθήματα? Θα έχουμε την κατάσταση της Ελλάδας και τις προλογίες της Ελλάδας? Εκεί φαίνεται ότι... Θα σπάζουν τις βιτρίνες και θα είναι... Θα ονομάζονται αντιεξουσιαστές. Να μην χάσουμε εκείνη την ισορροπία τελικά. Κινδυνεύουμε να χάσουμε την... Διότι είναι αλλιώς να διαμαρτύρεσαι και να διεκδικείς και είναι αλλιώς να προβαίνει σε τέτοιου είδους ενέργειες. Το να πετροβολούνται λεωφορεία και αστυνομικοί είναι διεκδίκηση δικαιώματος κομίστρων. Η άνοιξη της η άνοιξη εντός εισαγωγικών της Τουρκίας και το φαινόμενο Ερντογάν και η απάθεια της διεθνούς κοινότητας. Ναι, αυτό είναι εκρηκτικό. Φαντάσου σε μια άλλη χώρα ένας άλλος πρωθυπουργός να απέλυε τους εισαγγελείς, να απέλυε τους δικαστές, να μετέθετε τους αστυνομικούς διευθυντές, διότι είχαν την ανέδεια να εξετάσουν τις ατασταλίες, τις κομματικές και τις οικογενειακές του. Τι θα γινόταν? Και ακόμα και σε αυτό το σημείο η Τουρκία είναι χαϊδεμένη. Είδες αντίδραση που θα έβλεπες αν άλλη χώρα πραγματοποιούσε αυτό το γεγονός? Θα πεις όταν μια χώρα μόνο σε έναν αιώνα φέρει ευθύνη τριών εθνοκαθάρσεων και τεσσάρων και οχτών αιών, είναι δυνατόν και μένει ατιμόρυτη? Είναι, θα τιμωρηθεί τώρα για την αυθαιρεσία του Ερντογάν? Ούτε καν το γεγονός ότι η οικονομική κατάρρευση έχει ξεκινήσει και μέραν παραμέραν δεκάδες δισεκατομμύρια χάνει η Τουρκία, δεν κοινοποιείται. Μήπως και αυτό ενισχύσει την ταχύτητα της κατάρρευσης? Έχει μια προστασία η Τουρκία. Εξακολουθεί ακόμη και όταν κάνει τέτοια να έχει προστασία. Είναι προστασία ή μπορεί να είναι και... άστον, διότι σιγά σιγά φθήρεται και καταραίει και είναι μια προδιαγεγραμμένη πορεία τέλους, τουλάχιστον για τον Ερντογάν. Έχεις δίκιο, γιατί ήδη είδα δημοσίευματα στην Αμερική κιόλας που λένε έχουμε επαναφορά της κατάστασης που είχαμε στις αρχές του αιώνα με τον ασθενή, με τον μεγάλο ασθενή της Τουρκίας, με τον ναι. Ο μεγάλος ασθενής επανέρχεται. Και ναι. Ονομάζω ξανά την Τουρκία μεγάλο ασθενή. Και ίσως να έχεις δίκιο σε αυτό, ότι μπορεί να είναι και λίγο ευσεβοποθισμός, ξέρεις. Έτσι έγινε και με τον Μιλόσεβιτς, τον ενίσχυαν πριν τον πρίξουν. Έτσι έγινε και με τον
Σάνταμ Χουσέιν. Έτσι έκαναν γενικά την προηγούμενη εβδομάδα της κατάρρευσης του Γκαντάφη. Αν θυμάσαι, τον είχε επισκεφθεί ο Μπλερ και είπε ότι ξαναρχίζουν οι σχέσεις Βρετανίας. Ίσως αυτό το χάιδεμα να είναι, μακάρι να είναι αυτή και να μην είναι γνωστή προστασία που έχει η Τουρκία για τις αυθαιρεσίες της. Μία σκέψη κάνω, λόγω κυρίως και Γκιουλέν. Μπορεί. Μπορεί. Και αυτό που ανησυχεί τον Ερντογάν είναι ακριβώς ότι είναι ο Γκιουλέν στη μέση. Γιατί ναι. Είπαμε και την περασμένη Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, ότι είναι ο Γκιουλέν που το άνοιξε την πόρτα του Λευκού Οίκου πριν να είναι πρωθυπουργός. Ναι. Άρα ο Γκιουλέν μπορεί να του δείξει την έξοδο από την πρωθυπουργία τώρα που είναι σε σύγκρουση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σερτή. Να είσαι καλά, Πέτρο. Να δούμε η επόμενη εβδομάδα, γιατί θα είναι μια εβδομάδα που όλα θα επιστρέψουν στους κανονικούς τους ρυθμούς και η Βουλή πλέον σε πλήρη δραστηριότητα. Εκεί που υποτίθεται αναμέναμε την αποπομπή του Ντάουνερ, καθίσαμε τώρα και περιμένουμε τον κύριο Ντάουνερ. Ναι. Και επανέρχεται 13 Δευτεριάτικα.